Και ναι, καλώς ήρθατε, είναι άλλο ένα επεισόδιο, πήγα Θεσσαλονίκη, γύρισα, τα κατάφερα, ήρθα ακριβώς πριν το lockdown και παίζει να είμαι κι εγώ αυτό που ευθύνεται για όλα αυτά. Δεν ξέρω, δεν κόλλησα, δεν μετέδωσα και κάτι. Τώρα, εύχομαι να είστε όλοι καλά, είναι πάρα πολύ ωραία, κάναμε το διάλειμμά μας, ε, ε, καραντίνα, οπότε βίντεο, οπότε όλα αυτά. Ε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κυκλοφόρησε μια μαρμελάδα η οποία είναι live. Μπορείτε να πάτε να την ακούσετε. Αν δεν ξέρετε το podcast μα, το Μαρμελάδα Φράουλα, μπορείτε να το τσεκάρετε στο κανάλι. είναι live επεισόδιο με τον Δημήτρη Χρυστοφορίδη. Είναι πάρα πολύ καλό. Και έχω άλλα δύο project στο YouTube. Πρέπει να γίνει το non-verbalism το 2, το οποίο αφορά το γιατί ο εγκέφαλο μα κάνει λάθη και γιατί δεν πρέπει να τον εμπιστευόμαστε 100%. -100. Και το μια καινούργια σειρά, θυμάστε το Singularity Cosmos που είχα κάνει και είχε μια ιστορία κτλ. Τώρα θέλω να κάνω ένα ίδιο με thriller ελληνικό όμω. Όμως. Οπότε ε, και αυτό θα έχει την ε, πλάκα του, φαντάζομαι. Το μοτίβο θα είναι το ίδιο. Βλέπουμε, ακούμε, ακούμε τα βίντεο και μετά πάμε στο Bandcamp και βρί, βρίσκουμε όλη την ιστορία. Αυτά. Τώρα πάμε στι ληστείε. Σα είπα για ληστείε, αλλά σα είπα για απλέ ληστείε. Δεν σα είπα για ληστείε με ομήρου, όχι τέτοιου, από του άλλου. λόγο λογοπαίχνιο. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε. Αλλάζουμε ήπειρο. Πάμε Αυστραλία. Πάμε εκεί που τα πάντα είναι σχεδιασμένα για να σε σκοτώσουν. Εκεί που η ζωή αποφάσισε να εξελιχθεί και να βγάλει ταυτόχρονα τα κοάλα και δεν ξέρω. Και μοντέρνους δεινόσαυρου. Δεν, ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό στην Αυστραλία, αλλά συμβαίνει. Είμαστε στο έτο 1984. <laughs> Όχι το ουρουελικό. Αυτό παίζει να το αποφύγαμε γιατί ο Τραμπ εγκαταλείπει το λευκό οίκο ή τέλο πάντων θα πρέπει να τον εγκαταλείψει. Δεν ξέρω που θα φτάσει η τρέλα αυτού του ανθρώπου. Και ίσω, ίσω το γλιτώσαμε. ίσως. Να σημειώσουμε ότι εγκαταλείπει το λευκό του οίκο και πάει στον προσωπικό του ουρανοξύστη γεμάτο χρυσάφι. Αχ, πόσο αντισυστημικό αυτό ο άνθρωπο του Στο Το θέμα μας είναι 31 Ιανουαρίου του 1984. Καλά καλά δεν έχει μπει το έτος και ένας 35χρονος στο Σίδνεϊ, στο George Street συγκεκριμένα, λιστεύει τράπεζε. Ναι, τράπεζε. όχι τράπεζα, Τράπεζες. Το όνομά του είναι Χακί Αταχάρ Μπακαντή. Το ψέματα. Το όνομά του είναι Χακί Μπαχαντήρ Αταχάν. Και είναι η καλύτερη προφορά που μπορώ να κάνω αυτή, συγγνώμη. Και ο τύπο κάνει ζωάρα. Ζει σε ένα υπερπολιτελέ πράγμα, Penthouse στο Manly. Έχει αγοράσει πολλά πολλά ακριβά αυτοκίνητα και ληστεύει μέχρι τρει τράπεζε την ημέρα. Μhm. Mm και αυτή τη ζωή του φέρνει περίπου 150.000 Αυστραλιανά δολάρια το χρόνο το 1984, που είναι πολλά λεφτά. Από το Μάρτιο του 1983 μέχρι τον Ιανουάριο του 1984 πρέπει να διέπραξε 16 με 17 ληστείες. Ένα, πόσο πολύ άσχολος, πότε τα προλάβαινε όλα αυτά. Τι Φάση. Εγώ, αν σηκωθώ Δευτέρα πρωί και πρέπει να πάω μία στην εφορία και μετά πρέπει να πάω και μία από τη ΔΕΗ ή ένα ταχυδρομείο, χάλα όλη η εβδομάδα. ολη εβδομαδα φάει το χρόνο μου στι δημόσιε υπηρεσίε. Αυτό πώ προλάβαινε να κάνει δύο και τρει ληστείε την ημέρα. Τι φάση. Θα μου πει: Αν ληστεύει τράπεζα το τελευταίο που σε ενδιαφέρει είναι η εφορία. Οπότε μπορεί να τη γλιτώνει έτσι. Λέτε αυτό να είναι η λύση για να γλιτώσουμε την εφορία. Να γίνουμε όλοι ληστέ τραπεζών. Όχι, μην το δοκιμάζει. YouTube, κακό. Φτού, κακό. Δεύτερον, τι περίεργο διαζευτικό είναι αυτό. Τι 16 ή 17 τράπεζε. Σε φάση ήταν τόσε πολλέ που δεν μπορούσαν να τι μετρήσουν. Σε φάση η αστυνομία μέτρησε 16 και είχε μια ληστεία που του περίσευε. Και λέει αυτή τώρα ποιο την έκανε. Και ήταν απλά. Εντάξει, βάλτε την σε αυτόν. Φόρτο την. Δεν είναι ότι θα αλλάξει η ποινή. Έχει φάει περίπου 17 φορέ η σόβια. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι συνταρακτικό. Πιστεύω ότι στο αστυνομικό τμήμα είχαν ήδη βαρεθεί. Δηλαδή, ε, γινόταν μια ληστεία και πέραν τηλέφωνο το 100 ή όποιον αριθμό έχουν εκεί πέρα. Και ήταν ναι. Α, σα λίστεψαν. Ο Χακί, όχι, δεν είδατε τι φορούσαν. Όχι, δεν εννοώ. Εννοώ αν ήταν ο Χακί. Ναι, σα ρωτάμε αν ξέρετε το ληστή, ναι. Όχι, έχετε δίκιο, θα ήταν περίεργο. Και, και, ύποπτο, ναι. Παρατηρήσατε κάτι περίεργο. Α, βγήκε από μια Ferrari. Ε, εντάξει, ο Χακί θα ήταν, ναι. Ναι, όχι, σα ευχαριστούμε, ναι. Ναι, θα σα ειδοποιήσουμε τώρα, ναι. Άντε, γεια. Θα την αναλάβουμε αυτή τη ληστεία. Όχι, προφανώ. 31 Ιανουαρίου ο Χακί μπαίνει στην Commonwealth Bank of Australia ή αλλιώ Combank και μπαίνει μέσα και η όλη ιστορία παίρνει μια πάρα πολύ περίεργη τροπή. Δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Η όλη ιστορία είναι η πιο δραματική ιστορία ομοιρία τη Αυστραλία και οι σκηνέ που. Εκτιλήχθηκαν, θυμίζουν σκηνέ που γυρίζει το Hollywood. Δεν τα λέω εγώ, παιδιά. Αυτά τα λέει συγκεκριμένα ένα δημοσιογράφο. Θα σα πω αμέσω. Τα λέει ο Alex Ward από μια εφημερίδα που φυσικά έχει τον τίτλο Times και είναι η North Shore Times. Η κερί τη βόρεια ακτή. Πολύ πολύ ωραία εφημερίδα. Μπράβο. Ο Χακί όμω ξύπνησε περίεργα εκείνο το πρωί. Γιατί δεν του έφτανε μόνο η Κόμπανκ. Είχε πάει να ληστέψει άλλε δύο τράπεζε ή τρει πιο πριν. Δύο ή τρει. Δεν ξέρουμε πόσε ήταν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί ο τύπο απλά ξύπνησε το πρωί. Ή πιαλ δυο εσπερσάκια παραπάνω. Και σου λέει πάμε να ληστέψω μια τράπεζα. Δεν μου φτάνει μία. Ε, θα πάρω και δεύτερη. Και μετά στην τρίτη δεν ξέρουμε. Γιατί μάλλον ληστεύτηκαν ταυτόχρονα και δεν μπορεί να βρίσκεται σε δύο σημεία. Εγώ όλα τα περιμένω από αυτόν τον τύπο, παιδιά. Όλα. Και λένε λοιπόν ότι έβγαλε γύρω στα 17.000 δολάρια εκείνη τη μέρα από τράπεζα. Είναι ένα καλό μεροκάματο, να το πούμε κι αυτό. Αν έβγαζα 17.000 δολάρια σε μία μέρα, ε, θα περίμενα, θα πήγαινα διακοπέ την επόμενη. Δεν είναι ότι θα μου λείψει, δηλαδή συγγνώμη κιόλα. Πόσα έξοδα είχε αυτό ο άνθρωπο. Το πρόβλημα είναι ότι η αστυνομία είχε βαρέσει τίλτα από τι προηγούμενε ληστείε και σου λέει έτσι είσαι με το που μπήκε στην κόμπαγκ. Ε, κόμπαγκ, κόμπαγκ δεν ξέρω. Με το που μπήκε στην τράπεζα αυτή τέλο πάντων, την Commonwealth Bank of Australia, έσκασε μύτη εκεί και σκάσαν μύτη όλοι μαζί. Όταν λέμε όλοι μαζί, εννοούμε όλοι μαζί. Σκάσανε ομάδε τύπου ε, έχουν αρχικά τώρα εντάξει έσκασε η TRG και έσκασε και ASWOS και αυτές είναι αντίστοιχες των OPKE και των ECAM και όλα αυτά κάσανε τα πάντα ωραία και βγάλαν όπλα Boli, Q -Q -Q. Βγαίνουν λοιπόν όλοι, καλύπτουν την περίμετρο και δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Ποιοι να πάνε, μόνο του ήταν μέσα ο Χακί. Τι κάνει, παίρνει ο μύρο. Και εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Ξεκινάνε οι διαπραγματεύσει. Αυτό είναι μέσα, σε παρακαλώ βies έξω. Εντάξει, δεν θα βγω, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Δύο-δύο μισή ώρε μετά αρχίζει, ανοίγει τι πόρτε και βγάζει έξω όλου του πελάτε που ήταν στην τράπεζα όταν αυτό μπήκε να λυστέψει. Οπότε όλα καλά μέχρι εδώ. Αλλά δεν σταμάτησε εδώ αυτή η ιστορία. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των πρώτων αρχίζει και πυροβολάει τουλάχιστον δύο φορέ μέσα στην τράπεζα. Οπότε αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Απ έξω και δίνει την εντολή ότι, άμα γίνει βλακεία, θα πρέπει να κάνουν και αυτοί την κακή δουλειά το ποιο πιού. Περνάει λοιπόν αυτό ο, ο καιρό, απελευθερώνει του πελάτε και μετά, δυόμιση ώρε μετά, πάλι βγάζει και το γυναικείο προσωπικό τη τράπεζα. Το. το... Σου λέει, φύγετε, 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 φύγετε είστε γυναίκε, κρίμα. Εγώ θέλω μόνο του άντρε. Και μένει με πέντε άντρε όμηρου. Και τι κάνει τώρα εκεί ο άνθρωπο. Θα φοβηθεί, ρε, ο Χακί. Δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθεί. Αυτό που κάνει είναι το εξή απλό. Πηγαίνει, παίρνει του πέντε ομήρου, του βάζει να κάνουν ένα κύκλο από σώματα γύρω του και να του πιάνουν το κεφάλι. Ω αποτέλεσμα, δεν μπορεί κανεί να συμπαδέψει. Βγαίνει έξω έτσι αυτό το χορευτικό, το περίεργο που θυμίζει λίγο Handmaid's Tale. Βγαίνουν έξω και σε εκείνη τη φάση οι αστυνομικοί πανικοβάλλονται και καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν επιλογέ. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και σίγουρα δεν μπορούν να πυροβολήσουν γιατί θα σκοτώσουν κάποιον. Πηγαίνει λοιπόν προ ένα Datsun. Δεν πήγε με τη Ferrari στη ληστεία, πήγε με τον Datsun ο άνθρωπο. Με... Δι, αυτό είχε γιατί ήταν λιγότερο ύποπτο, δεν, δεν ξέρω. Πήρε τον Datsun. Πήρε τον Datsun, έβαλε το κλειδί στη μίζα και τα άφησε εκεί. Το οποίο με κάνει να σκέφτομαι ότι κάποιο εκεί πέρα είχε στο νου του ότι πω, που αν είχαμε ψάξει τα μάξιχα, πες να το βρίσκαμε αυτό και να τον είχαμε πιάσει και να μην είχαμε τη συνέχεια. Γιατί η συνέχεια δεν είναι καλή. Ξεκινάει τον Ντάτσουν, φεύγει και πάμε για πολύωρη καταδίωξη. Όταν λέμε πολύωρη εννοούμε πολύ ωρη, και όταν λέμε καταδίωξη εννοούμε καταδιοξάρα. 39 αυτοκίνητα τη αστυνομία άρχισαν να κυνηγάνε τον τύπο και σαν να μην έφτανε αυτό, πήραν και ελικόπτερα, δύο νομίζω, και αν έχετε το Θεό σα, τέσσερα ταχύπλοα τη ναυτική αστυνομία. Άρχισαν να τον κυνηγάνε. Δύο ώρε μετά, ο Χακία Ταχάν απελευθερώνει έναν όμηρο. Νομίζετε ότι αυτό έγινε από την καλή του την καρδιά, Ούτε καν. Ήθελε μία θέση στο αμάξι για να πάρει και να βάλει την κοπέλα του. Μία 23χρονη Σάρα Όλιβερ, ωραία. Το 23χρονο, δεν ξέρω γιατί το γράφουν. Φαντάζομαι ότι ο άνθρωπο επειδή ήταν 35, το 23, τώρα εκεί υπάρχει ένα ειδήλω, Πρέπει να αναρωτηθούμε. Τον ήθελε για τα λεφτά του, Μήπω την ήθελε για τα λεφτά τη. Κανεί δεν ξέρει. Μια ερωτική ιστορία μέσα σε μια ληστεία που τελειώνει με αίμα. Και ομυρία. κρίμα λίγο, κρίμα οι δημοσιογράφοι, συμμαζευτείτε, άιντε. Ενώ μεταξύ αυτός πρέπει να ήταν ο καλύτερος διάλογος σε σχέση που έγινε ποτέ. Έλα αγάπη μου, όχι, έχω ένα θεματάκι με τη δουλειά. Α, είσαι έξω, ναι, έρχομαι να σε πάρω. Ναι αγάπη μου, ναι. Αν έχω τον Τάτσον της δουλειά ναι, 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 έλα, ναι, σε τρία είμαι εκεί, ναι. Φίλε πρέπει να κατέβεις, θα έρθει το κορίτσι. Γεια σου! <φου> και κάπου εδώ τελειώνουν τα αστεία, διότι αυτό που ακολούθησε ήταν πάρα πολύ κακό. Ο Χακία Ταχάν έφτασε σε μία γέφυρα από αυτέ που ξέρει, την λεγόμενη Spit Bridge. Οπότε οι αστυνομικοί την ανέβασαν και τον παγίδευσαν εκεί. Και όταν του ζήτησαν να παραδοθεί, έκανε το μεγάλο λάθο να ανοίξει πυρ. Τραυμάτισε πολύ σοβαρά έναν αστυνομικό, ο οποίο τελικά επέζησε. Και εκείνοι απάντησαν με πυρά όπου τον πέτυχαν στο κεφάλι και στο θώρακα και πέθανε φυσικά ο άνθρωπο. Και αυτό ήταν. Και έτσι τελείωσε αυτή η ιστορία. Και λίγο με ενοχλεί. Λίγο με ενοχλεί γιατί στην ανάλυση του πράγματο αυτό ο άνθρωπο για κάποιο κάτι, κάτι είχε και τα λίστευε. Δηλαδή δεν, ήταν μια ληστεία που είναι διαφορετική από όσε έχουμε δει. Ε, τον τελευταίο καιρό. Στην ουσία, έχουμε την τραγική κατάληξη μια ζωή στην παρανομία. Και δεν είναι όπω οι προηγούμενοι που ήταν σε συνδικάτα, που ήταν οργανωμένοι, που συνεργάζονταν, που θέλαν να κλέψουν, γιατί πάρα πολλοί από αυτού απλά πήραν τα λεφτά και φύγανε ή του πιάσανε. Και όταν ήρθε η ώρα να του πιάσουν, είπαν εντάξει, εμεί το κάναμε, φτάνει. Δηλαδή, υπήρχε αυτό το λεγόμενο το cost benefit analysis, α πούμε, που έγραψε κάποιο από κάτω, το αναλύσανε, σου λέει δεν αξίζει τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό. Δεν δοκίμασε την τύχη του με αυτόν τον τρόπο. Αυτό σηριακά πήγαινε και λίστευε, λε και ήταν θύρα USB, α πούμε, τη μία μετά την άλλη. Και είχαμε να κάνουμε έναν ληστή ο οποίο δεν ήθελε απλώ να κάνει την τύχη του, γιατί την είχε. σω δεν μπορούσε να συντηρήσει το lifestyle, αλλά από την άλλη, τον έχει τόσα λεφτά. Μπορεί να επενδύσει, μπορεί να κάνει, δηλαδή μπορούσε να είναι οκ, okay ο άνθρωπο. Αλλά επέλεξε να μην είναι. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το επέλεξε, ή αν είχε κάτι που τον οδηγούσε στο ρίσκο ή οτιδήποτε. Το ζήτημα είναι ότι ήταν ήδη πλούσιο. Πετύχαινε αυτό που έκανε. Και σε καμία φάση αυτού που έκανε δεν στάθηκε να πει: Ωραία, Μήπω να το αφήσω τώρα. Είμαι αρκετά τυχερό, Με κυνηγάνε. Ιδια, θα αλλάξω χώρα. Οτιδήποτε από όλα αυτά που θα μπορούσε να κάνει. Απλώ το πήγε μέχρι το τέρμα. Και δεν ξέρω, ήταν κάποιο είδου πολιτική δήλωση οι ληστείε του. Απ' την άλλη, όταν λήγουν με αυτόν τον τρόπο, ποιον εξυπηρετούν αυτού του είδου πολιτικέ δηλώσει. Κάπου δηλαδή αυτό το πράγμα κατέληξε σε ανελαϊκή βία. Πέθανε ο άνθρωπο. Δεν, δεν ξέρω, μη, το, σκέφτομαι πολύ. το σκέφτομαι πολύ. Μια ληστεία ήταν, ε! Όχι. Ήταν η πιο σημαντική ε, ληστεία ομοιρία που έγινε ποτέ στο Σίδνεϊ το 1984 και έμοιαζε με Hollywood. Ορίστε. Είπαμε. Ληστεία από ληστεία διαφέρει. Αυτό εκεί οδηγήθηκε. Αυτή ήταν η φάση. Μια... Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σα άρεσε, μπορείτε να αφήσετε ένα like, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe, να αφήσετε ένα σχόλιο, μπορείτε να δείτε τα υπόλοιπα βίντεο του καναλιού αν δεν τα έχετε δει. Ε, 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 έρχονται διάφορα πράγματα. Εν τω μεταξύ είμαστε σε καραντίνα, το οποίο σημαίνει ότι η σχολή κομικών αυτοσχεδιασμών που έχουμε, και όχι μόνο κομικών και θεατρικών αυτοσχεδιασμών, η House of Improv, που θα σα αφήσω κάτω στοιχεία να δείτε, online σεμινάρια, τα οποία μπορούν να παρακολουθηθούν από τον οποιονδήποτε που θέλει να γνωρίσει τον αυτοσχεδιασμό, από ανθρώπου που κάνουν ήδη αυτοσχεδιασμό και θέλουν να παρακολουθήσουν online σεμινάρια, γίνονται από μένα, την Ειρήνη Ξιγκάκη, τον Παναγιώτη τον Κούδα και την Πιλικίσα και είναι διάφορα διάφορα θέματα. Εγώ νομίζω θα κάνω για αρχή το φωνή 1. Και μπορεί αργότερα να κάνω και το φωνή 2 και σχεδιάζω και ένα το οποίο λέγεται ε, Improv for Writers, το οποίο είναι improv για συγγραφείς για ανθρώπους που θέλουν να γράψουν... και αφορά στην ουσία τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε... Ε, τεχνικές του αυτοσχεδιασμού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε... για την συγγραφή. Και είναι έτσι λίγο περίεργο... και ποια είναι τη δημιουργικότητα, ποια είναι τη φαντασία... ποια είναι διάφορα πράγματα... Δεν θα αναλύσουμε literary styles και τέτοια γιατί δεν ξέρω να το κάνω, δεν με νοιάζει, δεν μπορώ να το κάνω, υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι από μένα αλλά μπορείτε να ε, όταν θα ανακοινωθεί το σεμινάριο να το έχετε στο νου σας, μπας και σας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, μπορεί. Αυτά προς το παρόν, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με μια άλλη ληστεία η οποία ήταν ε, inside job. Ταν, ταν, ταν! Αυτά. Να είστε καλά. Wow!